Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται μετά από απόφαση συνέλευση που κάναμε εδώ οι γιατροί στον Άγιο Ανδρέα λόγω των οξυμένων προβλημάτων του νοσοκομείου. Έχει πάρει απόφαση και η ΕΙΝΑ. Αντίστοιχη δράση γίνεται και στο ΡΕΟ. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την οριακή κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή και τα δύο νοσοκομεία. Ιδιαίτερα στον Άγιο Ανδρέα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 εντατικολόγοι, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 18 με βάση τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες έχουν 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 2 νοσηλευτές ανασθενείς στη ΜΕΘ, ενώ παγκοσμίως ορίζεται το ελάχιστο για να μπορείς να λες ότι έχεις ΜΕΘ, 4 νοσηλευτές ανά κλίνη. Η κατάσταση είναι οριακή και στις κλινικές COVID, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 80 ασθενείς με ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό αναβάρδια. Οι γιατροί καλούνται αυτή τη στιγμή να κάνουν δουλειές που δεν αφορούν το αντικείμενό τους και την ειδίκευσή τους. Για παράδειγμα, ακόμη και ανειδίκευτοι γιατροί, ειδικευόμενοι ενός έτους, καλούνται να κάνουν διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών. 6 μηνών. Από 6 μηνών και πάνω ειδικευόμενοι. Αυτό έγινε μετά από φέκ της κυβέρνησης και εφαρμόστηκε στο νοσοκομείο μας από την επόμενη μέρα κιόλας. Καταρτίστηκε πρόγραμμα με ειδικευόμενους. Στη ΜΕΘ έχουν πάει γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, γιατί δεν υπάρχουν εντατικολόγοι για να βοηθήσουν την κατάσταση. Έχουμε γιατρούς άνω των 60 ετών που κάνουν 10 εφημερίες το μήνα, ακόμη και στη ΜΕΘ, σε αυτές τις συνθήκες που περιγράφουμε. Και λέμε καθαρά ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της πόλης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα περιστατικά COVID που έχουν προκύψει στην πόλη. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Εμείς όλο αυτό το καιρό λέμε ότι πρέπει να ανοίξει το θώρακος με επιπλέον προσωπικό, όχι με το υπάρχον προσωπικό, με προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και ό,τι άλλο προσωπικού χρειάζεται. Πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, καθώς το Ολύμπιο όλο αυτό το καιρό βρίσκεται στο απειρόβλητο. Πρέπει να επιταχθούν ακόμη και ιδιώτες αναισθησιολόγοι, εφόσον δεν υπάρχουν, γιατί δεν γίνεται για 3 άσχετων ειδικοτήτων να κάνουν δουλειά αναισθησιολόγων. Είναι επικίνδυνο και για τους ασθενείς. Και σε εμάς αναλογεί ευθύνη που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση. Και λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν και επιπλέον προσλήψεις. Εδώ στον Άγιο Ανδρέα έχουμε 130 κενές οργανικές θέσεις γιατρών.